Στο Πολυτεχνείο το 1973 η χώρα θρύνησε θύματα και η ιστορία απέκτησε σύγχρονους ήρωες που αντιστάθηκαν. Κάπως έτσι η μνήμη της ημέρας παραμένει ζωντανή, διδάσκοντας ότι σε ένα δικτατορικό καθεστώς, κόντρα στη σιωπή η ελεύθερη σκέψη και η έκφραση, κόντρα στο φόβο η ελευθερία και η ανεξαρτησία και κόντρα στη βία η αντίσταση και η συλλογικότητα μπορούν να αποτελέσουν τις βάσεις η κοινωνία να κερδίσει αυτό που της ανήκει. Παρακαλώ. Κοιτάζω πάλι πίσω μου. Κι ήταν κάποιες εκατοντάδες φοιτητές, κορίτσια και αγόρια που έδωσαν το σύνθημα «Και η κοινωνία έγινε ένα». Οι πίσω μου νοέμβριες μου βάρεναν την πλάτη. Ανάμεσα στους ήρωες της αντίστασης στη Χούντα, ο Σπύρος Μουστακλής, ταγματάρχης που συμμετείχε στο κίνημα του ναυτικού. Συνελήφθηκε και φυλακίστηκε στα κρατητήρια του ΕΑΤ ΕΣΑ, βασανίστηκε για περισσότερες από 45 ημέρες, υπέστη από τα χτυπήματα εγκεφαλικό, παράλυση άκρων και μέχρι και το θάνατό του δεν κατάφερε ποτέ πια να μιλήσει. Τα πόδια. Πόδια. Τον κρέμασε. Μηχανές την περαιτέρω. Με τα κλόμπ. Ναι. Κρεμασμένος από τα πόδια και με τα κλόμπ. Ηλεκτροσόκ. Κουφάρες δεν ξοφλήσαμε. Αυτό έχω μόνο να τους πω. Το όνομα του Σπύρου Μουστακλή έγινε συνώνυμο με την αντίσταση και 46 χρόνια μετά το όνομά του παραμένει ζωντανό. Η σύζυγός του Χριστίνα μέχρι και σήμερα θυμάται και ξυστορεί. Μιλώντας στο Γιώργο Σαχίνη και τις αντιθέσεις, η ίδια είπε ότι ήταν ο μόνος τρόπος για να υποθούν οι αλήθειες του Σπύρου Μουστακλή, αφού ο ίδιος αδυνατούσε. Ένα χρέος που, όπως τόνισε, κουβαλάει και θα κουβαλάει με τιμή και υπερηφάνεια μαζί της. Όταν τον πήγανε στο νοσοκομείο και τον παρέδεσαν, είπανε: «Πάρτε τον. Αυτός είναι από τρακάρισμα στον υπόδρομο. Λέγεται Μιχαηλίδης». Και έτσι, στο φάκελο, είναι γραμμένος Μιχαηλίδης. Δώσε ένα ψεύτικο όνομα για να μην καταλάβει κανείς τι γίνεται. Για να μην καταλάβει κανείς από εκεί πέρα μέσα και τηλεφωνήσει και μας ειδοποιήσει. Έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Αυτό που πίστευε. Δεν τον ενδιέφερε ότι η ζωή του. Δεν τον ενδιέφερε η υγεία του. Έκανε αυτό που πίστευε. Κρατάω το στόμα μου ληστό. Η Χριστίνα Μουστακλή βρέθηκε στο Ηράκλειο και με συγκίνηση παρακολούθησε εκδηλώσεις για το Πολυτεχνείο επικεντρωμένες στο σύζυγό της. Το σχολικό συγκρότημα του 43ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου στον Ξηροπόταμο, που βρίσκεται στην οδό Σπύρου Μουστακλή, ήδη έχει καταθέσει φάκελο για να πάρει ως σχολείο το όνομα του συζύγου της. Και η ίδια δεν δίστασε ούτε λεπτό να δείξει τη συγκίνησή της. Το μήνυμα λοιπόν από όλη τη διαπραγμάτευση του θέματος που λέγεται Σπύρος Μουστακλής είναι ο αγώνας για υψηλά ιδανικά και η αντίσταση σε κάθε τι που κατά τη γνώμη μας έρχεται αντίθετο στα πιστεύω μας και ειδικά στις μεγάλες αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ανεξαρτησίας, όπως έλεγε και ο Σπύρος Μουστακλής. Πόσους μήνες έμεινε στην ΕΣΑ? Έξι μήνες. Θέλεις να μας τα δείξεις με τα χέρια, σε παρακαλώ πολύ. Πέντε. Έξι μήνες. Έξι μήνες. Καλά το κάμαμε. Ήταν μια χούφτα αγόρια και κορίτσια που αντιστάθηκαν και δείξαν με τον αγώνα και τη θυσία τους το δρόμο της ελευθερίας. Είναι πολλά, πολύ περισσότερα τα παιδιά που μέχρι και σήμερα διδάσκονται, μαθαίνουν και προσπαθούν να πάρουν απαντήσεις για όσα έγιναν. Εκατοντάδες και χιλιάδες νέα παιδιά που όσο κουβαλούν μέσα τους τη δίψα για γνώση και ελευθερία θα είναι σαν να τιμούν τα παιδιά του Πολυτεχνείου και το σύνθημά τους.